Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Στην σημερινή μας συνάντηση θα δούμε τι ακριβώς είναι το ψυχοσάββατο και για ποιο λόγο θεσπίστηκε από την Αγία μας Εκκλησία. Η καθιέρωση του ψυχοσάββατου είναι μία υπόμνηση ότι το σώμα μας θα αναστηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή σύμφωνα με την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από τα αρχαία χρόνια υπάρχει αυτή η ευλογημένη συνήθεια στην Εκκλησία μας να επιτελούνται τα λεγόμενα τριήμερα, εννιάμερα, σαρανταήμερα και ετήσια και τα λοιπά μνημόσυνα των Αυτό μαρτυρείται και στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Τα τριήμερα μνημόσυνα, τρει ημέρε δηλαδή μετά την κοίμηση του θανόντος, γίνονται εις τύπον της Αγίας Τριάδος. Τα εννιάμερα μνημόσυνα εις τύπον των εννέα αγγελικών ταγμάτων. Τα 40 ημέρα μνημόσυνα γίνονται διότι την τεσσαρακοστή ημέρα η ψυχή παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού για να κρυθεί, διότι σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, επί σαράντα ημέρες η ψυχή περνάει τα λεγόμενα τελώνια. Και το ετήσιο μνημόσυνο γίνεται ένα χρόνο μετά την κοίμηση του θανόντος. Είναι γνωστό ότι οι συγγενείς του Κιμηθέντος φροντίζουν για την έγκαιρη τέλεση αυτών των μνημοσύνων που η Εκκλησία μας τα τελεί συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα μνημόσυνα αυτά δεν γίνονται με πρωτοβουλία των οικείων, διότι πολλοί κατά καιρού κοιμήθηκαν χωρίς να έχουν συγγενείς. Άλλοι πάλι, επειδή ήσαν φτωχοί, δεν αξιώθηκαν για τα καθορισμένα μνημόσυνα. Επίσης, άλλοι εκοιμήθησαν σε πολέμους, σε σπηλιές, κάηκαν από φωτιές, πνίγηκαν στις θάλασσες, οπότε ήταν άγνωστη η κοίμησή τους και δεν τους τελέστηκε ούτε εξόδιος ακολουθία. Οπότε, από φιλάνθρωπη έμπνευση κινούμενοι οι θεοί πατέρες, θέσπισαν το ψυχοσάββατο να γίνεται το κοινό μνημόσυνο όλων των χριστιανών που μετέστησαν στην άνω ζωή κατά διαφόρους καιρούς, από του Αδάμ μέχρι της σήμερον. Χάρης λοιπόν σε αυτό το κοινό και παγκόσμιο μνημόσυνο, μνημονεύονται από την Εκκλησία μας, τη φιλόστοργη μητέρα μας, όλοι όσοι δεν αξιώθηκαν τα επιμέρους μνημόσυνα. Αλλά και ένας λόγος ακόμη, που το Σάββατο πρώτον απόκρεο, η Εκκλησία μας θέσπισε την τέλεση του Γενικού Μνημοσύνου είναι το ότι επειδή την Κυριακή τον Απόκρεο τελούμε την ανάμνηση της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας και επειδή οι κοιμηθέντες ούτε κρίθηκαν ούτε έλαβαν ακόμη την τελεία πληρωμή, εύκαιρα λοιπόν μνημονεύει η Εκκλησία μας το ψυχοσάββατο πρώτον Απόκρεο τις ψυχές και έχοντας εμπιστοσύνη στο απέραντο έλεος του Πανάγαθου Θεού, προσεύχεται για να ελεήσει ο Θεός τους αμαρτωλούς. Και η τρίτη αιτία για το παρόν μνημόσυνο είναι ότι η μνήμη όλων των κεκοιμημένων θυμίζει τον θάνατο και σε εμάς στον κατάλληλο καιρό όταν έρθει η ώρα του καθενός μας και έτσι μας κεντρίζει σε μετάνοια. Από αυτό λοιπόν το μνημόσυνο ωφελούνται και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Οι ζώντες ωφελούνται διότι οθούνται σε μετάνοια και σε διόρθωση του βίου και οι κεκοιμημένοι διότι δέχονται το έλεος του Κυρίου. Την ώρα που τελείται το μνημόσυνο, αν κάποια ψυχή είναι στην κόλαση, ο Θεός όση ώρα διαρκεί το μνημόσυνο προσφέρει ανάπαυση σε αυτήν την ψυχή. Εάν πάλι κάποια ψυχή είναι στον παράδεισο, όση ώρα διαρκεί το μνημόσυνο, ο Θεός τις ευχές και τις προσευχές τις μετατρέπει σε στεφάνια δόξης. Κατά το παρόν λοιπόν ψυχοσάββατο κάνουμε συνειδητή την αληθινή διάσταση της Εκκλησίας του Χριστού. Πράγματι η Εκκλησία δεν αποτελείται μονάχα από τα μέλη της που ζουν ακόμη επάνω στη γη στον παρόντα πρόσκαιρο αιώνα. Την αποτελούν και οι ψυχές των τέκνων της που έχουν ήδη μεταστεί στην άλλη την αιώνιο ζωή. Είναι λοιπόν το σημερινό ψυχοσάββατο μία ημέρα κατά την οποία με ιδιαίτερα φιλόστοργο τρόπο η κάτω εκκλησία δείχνει το ενδιαφέρον της για την Άνω. Είναι λοιπόν το παρόν ψυχοσάββατο μία ημέρα κατά την οποία με ιδιαίτερα φιλόστοργο τρόπο η κάτω εκκλησία, η δείχνει το ενδιαφέρον της για την Άνω Εκκλησία την θριαμβεύουσα και καταλαβαίνει βαθύτερα ότι αποτελεί μαζί της ένα σώμα, το μυστικό σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν μεταξύ άλλων η Εκκλησία μας προσεύχεται με το παρόν τροπάριο. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος, πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσην απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και θεόημον, δηλαδή, μόνε δημιουργέ και θεέ μας, που με τόσο βαθιά σοφία και αγάπη προς τον άνθρωπο, όλα τα ρυθμίζεις και παρέχεις στον καθένα ό,τι του είναι ωφέλιμο, ανάπαυσε τις ψυχές των δούλων σου, διότι σε σένα τον ποιητή και πλάστη και θεό μας, ανέθεσαν όλες τις ελπίδες τους» πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, να κάνουμε ένα κομποσκίνι υπεραναπαύσεως, να ανάβουμε τα κεράκια και όποιος έχει την δυνατότητα να ετοιμάσει και κόλυβα και να τα προσκομίσει σε ορθόδοξο ιερέα για να διαβαστούν υπεραναπαύσεως, αυτό είναι πολύ ευλογημένο. Το σοβαρότερο καθήκον του ανθρώπου είναι να είναι πάντα έτοιμος για την άλλη ζωή διότι είναι άγνωστος ο χρόνος και ο τρόπος της αναχώρησής μας από τον κόσμο αυτό. Η Εκκλησία λοιπόν έρχεται βοηθός και παρήγορος για όλες τις ψυχές που έφυγαν ατελείς για την αιωνιότητα. Το ψυχοσάββατο τιμάται από τους πιστούς με μνημόσυνα, τρισάγια στους τάφους, μοίρασμα κολύβων αλλά και ελεημοσύνες στους φτωχούς υπέρ της ψυχής του κοιμηθέντος. Έτσι ζητούμε από τον Κύριο να δείξει έλεος και μακροθυμία όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους προαπελθόντα, πατέρας και αδελφούς ημών και όλους μαζί να μας κατατάξει μεταξύ των ιών της Επουρανίου Βασιλείας Του. Και αυτό γίνεται διότι η Κυριακή της Απόκρεο, μία ημέρα δηλαδή μετά το ψυχοσάββατο, είναι αφιερωμένη στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου εκείνη την φοβερή ημέρα κατά την οποία όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, του Μεγάλου Κριτού, του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι τα ψυχοσάββατα είναι δύο. Το Σάββατο αυτό, πρώτης Κυριακής των Αποκρεο, και το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Και εκείνη την ημέρα πάλι είναι ψυχοσάββατο, πρώτης Πεντηκοστής, διότι της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει το ψυχοσάββατο για να συνεορτάζουν τα γενέθλια της Εκκλησίας και τα μέλη της επίγειας Εκκλησίας, αλλά και της ουράνιας Εκκλησίας. Να διευκρινίσουμε ότι του Αγίου Θεοδόρου δεν είναι ψυχοσάββατο, το θαύμα των κολύβων. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, είχε μολύνει τα φαγητά των χριστιανών με αίμα από ειδωλολατρικές θυσίες και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρον και είπε να βράσετε κόλυβα για να φάτε, για να μην μολυνθείτε από τα φαγητά στην αγορά. Αυτό εορτάζουμε εκείνη την ημέρα, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Πάντως τα ψυχοσάββατα είναι μόνο δύο, το Σάββατο πρώτον απόκρεο και το Σάββατο πρώτης πεντηκοστής. Να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβολίζουν τα κόλυβα, Αποτελούνται από εννέα υλικά, όσα δηλαδή είναι και τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Πρώτον, σιτάρι. Το σιτάρι συμβολίζει την γη, υγή, το γήινο στοιχείο, αλλά και τον θάνατο και την Ανάσταση. Όπως ακριβώς είχε πει ο Χριστός ότι «Εάν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στο χώμα να σαπίσει, δεν θα φέρει καρπό». Όπως ακριβώς δηλαδή, πέφτει ο σπόρος του σιταριού στο χώμα, θάβεται και μετά φέρνει καρπό, έτσι ακριβώς είπε ο Χριστός ότι και εγώ θα ανατωθώ επάνω στο σταυρό, θα ενταφιαστώ στη γη και τριήμερος θα αναστηθώ από τον τάφο και θα δώσω σε όλους την αιώνια ζωή. Δεύτερον, η ζάχαρη. Η ζάχαρη συμβολίζει την γλυκύτητα του παραδείσου. Τρίτον, οι σταφίδες. Οι σταφίδες προέρχονται από το σταφύλι και αυτό μας θυμίζει αυτό που είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Τέταρτον, ο μαϊντανός. Συμβολίζει την ανάπαυση. Εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Πέμπτον, φρυγανιά τριμμένη ή σουσάμι, συμβολίζει το χώμα, α είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Έκτον, το ρόδι, το ρόδι συμβολίζει τα ελέη του παραδείσου και την λαμπρότητα. Εβδομόν, η κανέλα, η κανέλα συμβολίζει την ευωδία και τα αρώματα. Όπως και στο Χριστό μας με αρώματα εν μνήματι κηδεύσας απέθετο ο Ιωσήφ, ο Αρημαθέας, και οι μυροφόρες έραναν τον τάφο με τα μοίρα τους. Όγδοον τα αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα συμβολίζουν την ζωή που διαιωνίζεται με τους απογόνους του κοιμηθέντος. Αντί για αμύγδαλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καρύδια. Και ένατον τα κουφέτα, είτε ασημένια είτε λευκά συμβολίζουν τα οστά που μένουν αναλύωτα καθώς το σώμα φθύρεται. Αυτά τα λίγα είχα να πω και στην αγάπη σας, καλή ανάπαυση σε όλους τους κοιμηθέντες και να μας δίνει και μας ο Θεός δύναμη να είμαστε πάντοτε έτοιμοι διότι δεν ξέρουμε την ώρα του τέλους, να μην αμελούμε τη σωτηρία της ψυχής μας και να προσευχόμαστε και για αυτούς που έφυγαν από κοντά μας. Να είστε όλοι και όλες καλά.